Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Συνάδελφε, θα συμφωνήσω μαζί σας με τη διαπίστωση ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε υπεραντιδράσεις από τη μεριά του τραπεζικού συστήματος με δεδομένες της, θα έλεγα πολλές φορές, ας πούμε, τεταμένες ή ακραίες συνθήκες μέσα στις οποίες καλείται να λειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα της χώρας, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο και με μια κρίση ρευστότητας, ομολογουμένως μια κρίση η οποία ενισχύθηκε και από τη δημοσιονομική κρίση με την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι. Αντιλαμβάνομαι και οφείλω να ομολογήσω ότι θα λάβω υπόψη μου την ανάπτυξη την οποία κάνετε στην ερώτησή σας για να εξετάσω τα θέματα τα οποία έχετε βάλει. Θα πρέπει όμως και εσείς σε επίπεδο αρχής να συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν είναι μόνο η λειτουργία των πανεοτοκίων η οποία οδήγησε πάρα πολλούς δανειολήπτες να βρεθούν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα και να χρωστούν πολύ μεγαλύτερα ποσά σε σχέση με την αρχική οφειλή την οποία είχαν. Διότι θα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση στην εξέλιξη του προβλήματος από τις αρχές της δεκαετίας του 80, όπου τότε πρωτίστως ήταν αποτέλεσμα των υπέρογκων επιτοκίων, σε σχέση με αυτό που παρακολουθήσαμε ως φαινόμενο κατά τη δεκαετία του 2000, όπου εδώ πέρα το πρόβλημα πλέον πάβει να είναι κυρίως το πρόβλημα του επιτοκίου, αλλά αρχίζει και μετατρέπεται σε πρόβλημα συνολικής οφειλής, δηλαδή του αρχικού κεφαλαίου, το οποίο δανείστηκαν οικοκυριά, τα οποία δεν είχαν την, αν θέλετε, απαιτούμενη πιστωτική παιδεία για να μπορέσουν να συνεκτιμήσουν τι ακριβώς σηματοδοτεί η ανάληψη τόσο μεγάλης υποχρέωσης έναντι του τραπεζικού συστήματος. Και βέβαια αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται, διότι γνωρίζετε ότι το τραπεζικό σύστημα δεν ήταν απελευθερωμένο. Είχαμε διοικητικά καθορισμένα επιτόκια και για τα δάνεια και για τις καταθέσεις. Επομένως, οι περισσότεροι από τους καταναλωτές δεν είχαν εξοικειωθεί με την ιδέα τι ακριβώς συμβαίνει όταν ο κύκλος της οικονομίας περάσει σε μια διαφορετική φάση και αυτή είναι δεσμευμένη με πολύ υψηλότερα κεφάλαια από αυτά τα οποία μπορούν με βάση τα εισοδήματά τους να τα διαχειριστούν. Ούτε βέβαια και κάποιος από αυτούς μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς θα συμβεί για τον ίδιο και την οικογένειά του, εάν τελικά βρεθεί αντιμέτωπος και με μια μείωση των εισοδημάτων του. Γι' αυτό και λέω ότι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να δούμε παράλληλα με αυτά τα οποία προτείνεται είναι να δούμε και το θέμα της πιστωτικής παιδείας. Και εκείνο το οποίο αναγνωρίζω και διαπιστώνω είναι και η απουσία θεσμών συμβουλευτικής υποστήριξης των καταναλωτών, που δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι είχαμε μια έξαρση του δανεισμού των οικοκυριών, η προηγούμενη κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα και πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση για να βοηθήσει τα νοικοκυριά τα οποία μέρα με την ημέρα δανείζονταν περισσότερο. Οποιαδήποτε λοιπόν νομοθετική πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα παραπάνω στοιχεία. Και όχι απλώς να αναπαράγει νέους οφειλέτες σε παλαιότερες ρυθμίσεις παρατείνοντας τις προθεσμίες που προβλέπονται από τον νόμο. Το συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομίας έχει προχωρήσει σε ανάλογη νομοθετική πρωτοβουλία και δίνει πραγματικά τη δυνατότητα σε χιλιάδες υπερχρεωμένους καταναλωτές και επαγγελματίες να ξεφύγουν από μια κατάσταση χωρίς προοπτική, αλλά και στα πιστωτικά ιδρύματα να ικανοποιήσουν μέρος των απαιτήσεών τους που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν αδύνατο να πετύχουν. Παράλληλα, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και των οφειλετών ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που δημιουργούν οι διατάξεις ώστε να αποφευθούν τερμηνευτικά προβλήματα των προηγούμενων νομοθετημάτων. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Υπουργέ.